να κάνουμε έναν απολογισμό της δράσης μας τη χρονιά που μας πέρασε, από 1η Σεπτέμβρη δηλαδή μέχρι 31 Αυγούστου. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ συνοπτικός. Βέβαια, περισσότερες λεπτομέρειες θα πάρετε από το site του Δήμου. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τις παιδικές χαρές, όπου κατασκευάστηκαν δύο νέες παιδικές χαρές, στο Φραγκοπήγαδο και στην Εθέα. Η χρηματοδότηση έγινε με δημοτικούς πόρους από τα ταμεία του Δήμου με 70.000. Ολοκληρώθηκε η εργολαβία συντήρησης των παιδικών χαρών. Ξέρετε, κάθε χρόνο βγάζουμε μια εργολαβία συντήρησης των παιδικών χαρών, όπου γίνονται απαραίτητες επιδιορθώσεις στα όργανα και στον εξοπλισμό, προκειμένου είναι ασφαλής η παραμονή των παιδιών μέσα στις παιδικές χαρές. Παράλληλα γίνεται η συντήρηση πρασίνου και ο καθαρισμός των χώρων. Δημιουργήθηκαν νέα δίχτυα και τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά σώματα σε 24 παιδικές χαρές του Δήμου. Το ποσό καλύφθηκε από το πρόγραμμα Φιλόδημος με 223 περίπου χιλιάδες ευρώ. Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή της βόρειας παιδικής χαράς στο πάρκο του ΟΣΕ και έγινε συμπλήρωση παιχνιδιών στην κεντρική παιδική χαρά. Είναι σε εξέλιξη η διενέργεια διαγωνισμού για την ανακατασκευή της παιδικής χαράς του αναψυκτηρίου μέσα από το Πράσινο Ταμείο και θα ανακατασκευαστεί μαζί με την ανάπλαση της οδού Κολοκοτρώνη και των γύρω δρόμων. Υλοποιείται αυτή την περίοδο η προμήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων σε παιδικές χαρές του Δήμου. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η παρέμβαση στην οδό Νέδοντος, νότια της οδού Νέδοντος, εκεί όπου η παιδική χαρά είχε υποστεί βανδαλισμούς. Συνεχίσαμε με την παιδική χαρά στην Πλεύνα και εχθές και σήμερα ο εργολάβος εργάζεται στην πλατεία Μαυρομιχάλη. Επίσης, θα απομακρυνθούν οι ξύλινες και σαθρές περιφράξεις για την ασφάλεια των παιδιών στις παιδικές χαρές Γιάννη Τσάνικα, πάρκο ΣΕ, η νότια παιδική χαρά, πλατεία Ελευθερίας, στον Κορδία, στο πάρκο Λιμενικού, στη Θουρία, στα Λόνια, στην Πολιανή, στο Λαδά και στο νηπιαγωγείο Άνθειας. Θα τοποθετηθεί περίφραξη στην παιδική χαρά, προκειμένου εκεί να δημιουργήσουμε μια νέα παιδική χαρά με τα παιχνίδια που έχουμε ήδη στην αποθήκη του Δήμου. Επιστοποιούνται οι παιδικές χαρές, υπογράφηκε σύμβαση με ιδιωτικό φορέα, πιστοποίησης γύρω στους 10.000 ευρώ. Τέλος, για τις παιδικές χαρές έχουμε ακόμα μια ενέργεια φέτος κάνει. Έχουμε κάνει διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί σύμβαση για την ασφάλιση των παιδικών χαρών, 24 παιδικών χαρών, ασφάλιση για αστικές ευθύνες. Να περάσουμε λοιπόν στις νέες παρεμβάσεις που έχουμε κάνει. Άρδευση και φύτευση νέων χώρων πρασίνου. Στις τρεις νησίδες, στον κόμπο της Φωτεινής, στον κόμπο μπροστά από το πρώην στρατόπεδο, Μαυρομιχάλη δηλαδή και Ιλάρχου Κουρκουτά, αλλά και στον κόμβο της Λικούργου με την Κρήτης. Συντήρηση και επισκευή ζαρντινιερών οδού Ναβαρίνου. Το ξέρετε, το έχετε δει, το απολαμβάνετε το έργο. Σε 107 ζαρντινιέρες έχουμε παρέμβει. Εγκριζώθηκε ό,τι υπήρχε μέσα εκεί. Επισκευάστηκε το αρδευτικό δίκτυο επιφανειακά βέβαια. Τοποθετήθηκαν δοχεία και στη συνέχεια δύο φυτοδοχεία μέσα σε κάθε ζαρντινιέρα και συνέχεια ο προμηθευτής του πρασίνου, ο προμηθευτής δηλαδή που μας προμηθεύει φυτά, άνθη και φυτά, πήγε και φύτευσε πολύ ωραία εποχιακά ανθόφυτα τα οποία τα απολαμβάνουμε. Αντικατάσταση θύματος υπάρδευση στην κεντρική πλατεία. Για μένα και την Δημοτική Αρχή το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπήρχε μια αστοχία όταν παρενέβη για πρώτη φορά εργολάβος, όπου οι καιρικές συνθήκες δεν άφησαν το χλωτάπιτα να αναπτυχθεί όπως έπρεπε. Ξαναπαρενέβη ο εργολάβος και έχουμε μία πάλι από τα ίδια. Θα το φτιάξει και μετά θα πληρωθεί. Προμήθεια αστικού εξοπλισμού. Τις επόμενες μέρες παραλαμβάνουμε 65 ζαρντινιέρες τσιμεντένιες. Οι μισές περίπου θα τοποθετηθούν από την οδό Κρήτης και νότια, στην οδό Φαρών, από το ύψος οδού Κρήτης και νότια,
στην δεξιά πλευρά όπως κατεβαίνουμε και στην οδό Ναβαρίνου από την Ανάσταση μέχρι την οδό Άβρας στο πάνω πεζοδρόμιο. Έτσι έχουμε παρέμβει στο κάτω πεζοδρόμιο στο νότιο, τώρα θα παρέμβουμε με ζαρντινιέρες στο πάνω πεζοδρόμιο. Επίσης, τις επόμενες ημέρες γίνεται διαγωνισμός για την προμήθεια 500 δέντρων και 660 θάμνων. Θα γίνουν δεντροφυτεύσεις στην πόλη και σε χωριά του Δήμου. Κυρίως το μεγαλύτερο ποστό θα απορροφηθεί από σχολεία, εκεί όπου υπάρχουν μεγάλες ανάγκες. Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 67.750 ευρώ. Συντηρήσεις. Έχουμε κλαδέματα δεντροσυγιών και άρση επικινδυνότητας μεγάλων δέντρων. Έχουμε εδώ δύο συμβάσεις, δύο εργολάβους. Ο ένας εργολάβος είναι για τα μικρά δέντρα και ο δεύτερος εργολάβος είναι για να κάνει άρση της επικινδυνότητας σε πολύ μεγάλα δέντρα. Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου. Μιλάμε για την εργολαβία όπου φροντίζει το χλωτάπητα, όπου βρίσκεται χλωτάπητας. Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης. Πέρα και έξω από τα δικά μας συνεργεία, τα οποία βέβαια αυτή την περίοδο αποδίδουν τα μέγιστα και θα σας εξηγήσουμε στη συνέχεια, είχαμε την εργολαβία, η οποία ξεκίνησε πριν από τον Απρίλιο. Βεβαίως τον εργολάβο τον έχουμε για τα πάρα πολύ δύσκολα, εκεί όπου ο Δήμος δεν διαθέτει τα μηχανικά μέσα. Έχουμε μια άλλη εργολαβία θρηματισμό φυτικών υπολοιμάτων. Έχουμε εργολαβία για τη φυτοπροστασία αρσιλίων και υπολείπων χώρων πρασίνου. Κυρίως αυτή η εργολαβία προστατεύει τα φοινικοειδή. Έχουμε την προμήθεια ανθόφυτων. Έχετε πάρει μια γεύση στην παραλία με τα εποχιακά ανθόφυτα και τα οποία κάποια από αυτά θα ανανεωθούν αυτές τις μέρες μέχρι την Παρασκευή, από ό,τι μας πληροφόρησε ο προμηθευτής. Θα ανανεωθούν, βλέπετε, έχουμε κλοπές στα εποχιακά ανθόφυτα, δυστυχώς, αλλά αυτά τα εποχιακά ανθόφυτα οφείλουμε να τα ανανεώνουμε για να παρουσιάζουν την εικόνα που πρέπει. Έχουμε το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, όπου εδώ υπάρχει μια συνεργασία με την περιφέρεια. Έχουμε τις εργασίες επισκευές του δικτύου άρδευσης. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει επισκευές στην οδό Ναβαρίνου, στο πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο, στην οδό Αρτέμιδο, στην πλατεία 20 Μαρτίου, στο δυτικό κέντρο, στη νέα είσοδο, στο πάρκο Τοσέ, στην πλατεία Θουρίας και σε 60 ακόμα σημεία. Έχουμε την εργολαβία συντήρησης συντριβανιών. Τα συντριβάνια συντηρούνται δύο φορές το μήνα, όλα τα συντριβάνια. Το συντριβάνι, η λίμνη στο πάρκο του ΟΣΕ και το Ριάκι συντηρούνται μια φορά το μήνα. Τα λέω αυτά για να τα γνωρίζει και ο κόσμος, να τα γνωρίζουν οι επαγγελματίες, γιατί όλα πρέπει να παρακολουθούνται για να μπορούν να εκτελούνται σωστά και στην ώρα τους. Έχουμε άλλη εργολαβία συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων. Παράλληλα, επειδή είναι χιλιάδες τα δέντρα μέσα στην Καλαμάτα, έχουμε δρομολογήσει και μια μικρή εργολαβία για άρδευση δέντρων με βιτίο. Τις επόμενες μέρες θα βγει μια ακόμα εργολαβία για την προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου και φυτωρίου, προκειμένου να γίνουν απαραίτητες παρεμβάσεις στο φυτώριο όπου το θέλουμε ζωντανέο, ακμαίο, και να βρίσκεται σε μια διαρκή παραγωγή φυτών, θάμνων, θάμνοειδών και δέντρων. Τέλος, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τα συνεργεία του Πρασίνου, τα οποία αποτελούνται κυρίως από εποχιακούς που έχουν διανύσει μέσα στην πόλη της Καλαμάτας δεκάδες μα δεκάδες χιλιόμετρα, απαλλάσσοντας τους κατοίκους από την αυτοφυή βλάση και όχι μόνο. Αυτά τα ολίγα και συνοπτικά από μένα. Η κυρία Χιουρέα είναι διευθύντρια στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. Και θέλω δημόσια να την ευχαριστήσω για το τεράστιο έργο, γιατί χωρίς τη δική της συμμετοχή και χωρίς τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων δεν θα είχαμε φτάσει ποτέ στο σημείο
να έχουμε βγάλει φέτος 25 διαγωνισμούς, κυρία Χιρέα. Ναι, ναι. Εκεί περίπου. Και περισσότερους συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε που αφορούν είτε, αυτοί οι διαγωνισμοί αφορούν είτε προμήθειες είτε εκτέλεση έργων. Η διαδικασία της πιστοποίησης των παιδικών χαρών είναι μια διαδικασία που εκτελείται συνεχώς. Ο Δήμος κάθε χρόνο βγάζει εργολαβία συντήρησης, υπάρχει ιδιώτης εργολάβος, πιστοποιημένος και εξειδικευμένος όπως ο νόμος ορίζει, ο οποίος συντηρεί τις παιδικές χαρές. Υπάρχει ιδιωτικός φορέας ελέγχου, ο οποίος έρχεται και εξετάζει την ποιότητα της δουλειάς ουσιαστικά. Ο ιδιωτικός φορέας ελέγχου ελέγχει την ασφάλεια των παιχνιδιών και την ασφάλεια των επιφανειών πτώσης. Η επιφάνεια πτώσης είναι η επιφάνεια ακριβώς κάτω από τα παιχνίδια και ο χώρος ασφαλείας γύρω τους. Και αυτή είναι μια συνεχής διαδικασία. Όπως καταλαβαίνετε, οι παιδικές χαρές δεν έχουμε μια ημερομηνία λήξης πιστοποιητικών. Η κάθε μία λήγει σε ξεχωριστή ημερομηνία. Εμείς φροντίζουμε να έχει έρθει ο έλεγχος. Αν έχει παρατηρήσεις που πρέπει να κάνουμε, ο αντίστοιχος εργολάβος διορθώνει και ανανεώνονται τα πιστοποιητικά. Άρα, κάθε στιγμή υπάρχουν κάποιες παιδικές χαρές, οι οποίες μπορεί για μικρά χρονικά διαστήματα να μην είναι πιστοποιημένες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πιστοποιημένες παιδικές χαρές ή ότι οι παιδικές χαρές μας δεν λειτουργούν με ασφάλεια. Θα ξέρετε ότι όλα μας τα παιχνίδια, ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει ούτε ένα παιχνίδι που δεν είναι πιστοποιημένο. Ανανεώνοντας την πιστοποίηση των παιδικών χαρών, ανανεώνονται και τα πιστοποιητικά όλων των παιχνιδιών. Και με αυτόν τον τρόπο λειτουργούμε σε σχέση με τη συντήρηση των παιδικών χαρών και την πιστοποίησή τους όπως ο νόμος ορίζει. Γενικά συντηρούμε και κλαδεύουμε τα δέντρα, απλά τώρα εμπεριστατωμένα υπάρχει ένας συνάδελφος που θα βγει με πρόγραμμα καθημερινά και θα έχουμε και καταγραφή. Καθημερινά ελέγχουμε, καθημερινά υπάρχει άνθρωπος που ασχολείται με τα δέντρα, απλά τώρα θα κάνουμε και μια πληρέστερη καταγραφή σε σχέση με το τι είχαμε μέχρι τώρα. Είχαμε ζήτημα με τα αρμυρίκια, με ασθένεια όταν πρωτοφυτεύτηκαν. Είχαν τετράνυχο, το αντιμετωπίσαμε άμεσα. Υπάρχει και αρδευτικό δίκτυο, γιατί ακόμα είναι σχετικά καινούρια. Αλλά όπως είπε και ο Δήμαρχος, αυτά σιγά σιγά θα ανεξαρτητοποιηθούν.